Να κλακετήσω πρώτα. Ακούσατε. Σας έχει τύχει να θέλετε να πέστε για ύπνο και να βάλετε μια σειρά, έτσι να ακούτε κάτι, ρε παιδί μου, κάποιον να μιλάει λίγο. Ναι. Και τι κάνουν αυτοί στο μιξάζ? Για κάποιο λόγο, σε όλες τις σειρές και τις ταινίες θεωρούν ότι όταν παίζει μουσική κάπου, πρέπει να παίζει. Εκοφαντικά. Καμία σχέση με το σε τι ένταση παίζει η ομιλία. Οπότε εκεί που εσύ πας να τον γλυκοπάρεις, αλλά και τον ύπνο, είσαι σε φάση τι έγινε εδώ, γιατί παίζει Barbie Girl. Αλλά εγώ, άμα είναι να με πάρει, θα με πάρει. Εσένα η αλήθεια είναι ότι σε παίρνει όντω. Σε παίρνει εύκολα. Αυτό. Με παίρνει εύκολα. Επομένως, είμαστε σήμερα εδώ γιατί ξεκίνησα μια εισαγωγή που δεν τελείωσα ποτέ. Διότι έχει έρθει η ώρα να μας ξαναματαεξομολογηθείτε. Όλα αυτά τα εσώψυχα που σας βασανίζουν, που δεν θέλετε να τα πείτε πουθενά αλλού και θέλετε να τα πείτε μόνο σε εμάς. Πράγματα που ντρέπεστε να συζητήσετε ακόμα και με τον εαυτό σας ή με τον ψή σας. Επομένως, εμείς θα αναλάβουμε πάλι να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, να σας ακούσουμε και να κάνουμε έτσι ένα group therapy, αυτό που μας αρέσει, αυτό που ξέρουμε, αυτό που εμπιστευόμαστε. Μην μου κλέβεις τους τίτλους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι χαλαρό. Εξομολογούμε ότι στο καρναβάλι της Πάτρας πέρασα τέλεια. Εξαιρετική εξομολόγηση. Αλλά έγινε αφέση για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ντύθηκα Θεοπούλα ζωγράφος με τη Λιβαδιά και έπεσε το ένα κάδρο με τη Μόνα Λίζα μέσα στο καλοριφέρ της κοπέλας. Τι? Συγγνώμη γι' αυτό, Σοφία. Γενικά, παιδιά, μην κάνετε να μίξεις ποτών και να πίνετε νερό. Η κοιλιά μου έγινε χημείο του κράτους και σίγουρα εφήβρα νέες χημικές ενώσεις. Άσε που μετά χόρευα με την Κουέρνικα στη μέση του δρόμου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στις φίλες μου που με είχαν έννοια το μισό βράδυ. Είναι κάτι που δεν ήθελα να μου συμβεί γενικά. Το να έχεις φίλους που στέκονται δίπλα σου σε αυτά είναι πολύ σημαντικό. Νιώθω ευγνώμων και τις αγαπώ κάθε φορά και περισσότερο και είναι σημαντικές για εμένα. Πέρα από το άσχημο της υπόθεσης, θέλω να πω ευχαριστώ στο αγόρι της μίας για το ψυχολογικό support. Φιλιά πολλά, καλή Σαρακοστή. Και θέλω να διαβάσω, γιατί όλοι διαβάζουμε κάποια έτσι πολύ στενά χώρα. Ναι. Και κάπου λέω. Μπορεί να θες να εξομολογηθείς και κάτι όμορφο, πιο ελαφρύ. Ναι. Ότι το ευχαριστώ ακούω. Που ήσασταν εκεί στη ξεφτύλα μου. Έτσι κάνω, σωστή φίλη. Βέβαια, εγώ έχω και το άλλο το ότι δεν θέλω πολύ να. Τύπου δεν θα ήθελα να ξεφτυλίζομαι συνέχεια και να νιώθω ότι εντάξει, okay, τουλάχιστον. Είμαι μαζί με τη Σιλένη, μαζί με τον Πάνο, θα με μαζεύει. Αλλά δεν μ' αρέσει. Δεν έχει δει να πει. Όχι, άλλο λέω. Δεν μου αρέσει να γίνεται αυτό κατ' επανάληψη. Δηλαδή, καταλαβαίνω γιατί το λέω ότι ναι, η φίλη είναι γι' αυτό, αλλά υπάρχουν φορές που νιώθω ότι μπορεί και ο άλλος να θέλει π.χ. να διασκεδάσει και όχι να με μαζεύει. Γιατί άλλο το έχω πιει, άλλο το πρέπει κάποιο να με γυρίσει στο σπίτι, πρέπει να μου κάνει. Δηλαδή. Εντάξει, αν έχει πιει, καλό είναι κάποιο να σε γυρίσει στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να σε γυρίσει ένα γιατί δεν μπορώ, γιατί με χώμα. Δεν χρειάζεται να είσαι ένα ξερνά, ρε παιδί μου. Ναι, αντίστοιχα. Και τώρα να έχει πάει καρναβάλι Πάτρα. Εννοείται ότι αν μεθύσει ένα φίλο σου, θα τον περιθάλψετε σαν παρέα. Ναι. Αλλά επειδή εγώ μαλάκα. Δύο η ώρα και θα χαλάσω το, βράδυ, θα διακόψω το βράδυ και τη φάση τη παρέα, δεν θα ήθελα να υπάρχει αυτό στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Εντάξει, δεν πειράζει, θα μαζέψουν οι φίλοι μου. Αυτό το disclaimer θέλω να κάνω. Δικό μου θέμα, ή μπορεί να έχω εγώ. Θέλω να περάσω σε μια ιστορία που η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχει συμβεί σε πολύ κόσμο. Οπότε θα τη διαβάσω εγώ για να δούμε αν έχει συμβεί και σε άλλου. Είμαι σε σχέση εδώ και λίγους μήνες με ένα γόρι που τυχαίνει να ήταν πρώην μου μέχρι που κάναμε πάλι σχέση. Τα ξανάφτιαξε με τον πρώην μου. Άσε μεταφράζω εγώ. Αυτή τη φορά φαίνεται να τα πηγαίνουμε καλύτερα από πριν. Καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον και έχουμε αλλάξει και οι δύο. Μέχρι στιγμής τα πάμε καλά. Όμως μου λείπει ένα άλλο άτομο που γενικώς η φάση είναι περίπλοκη. Είχαμε πριν 4 χρόνια για κάποιο διάστημα σχέση μόνο εξ αποστάσεως. Χωρίσαμε, αλλά κρατάμε επαφή. Τυπική. Ξέρω ότι υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα, όμως στην ουσία είναι αποθυμένο. Δεν έχουμε βρεθεί ποτέ από κοντά. Τώρα δεν έχω ιδέα αν θα είχα έστω και μία πιθανότητα. Να την ενδιαφέρω. Να μείνω με την τωρινή μου σχέση που πάνε okay τα πράγματα και να χάσω το αποθυμένο, ή να ρισκάρω και να εκφράσω τις σκέψεις μου στο αποθυμένο. Όπου πρακτικά αυτό είναι εξομολόγηση παύλα δίλημα. Παύλα ρότα τα καρότα. Να πω ότι έκανα zone out και δεν άκουσα τη μισή ιστορία. Ωραία. Μπορεί επειδή κάποιος που το βλέπει να έκανε και αυτό zone out. Έχει τώρα μια σχέση που την ξαναείχε στο παρελθόν, τα έχουν ξαναβρει. Ναι, το κρατάμε αυτό. Το θυμάμαι. Και παράλληλα υπάρχει μια παλιά σχέση εξ αποστάσεως με την οποία έχουν κρατήσει τυπικές επαφές. Αλλά δεν βρίσκονται καν, δεν έχουν βρεθεί και οριακά ποτέ από κοντά. Και λέει, σκέφτομαι να πω στο αποθυμένο, ξέρω ότι είναι αποθυμένο, να του πω τα συναισθήματά μου, μήπως υπάρξει το και μια πιθανότητα, ή να κάτσω στα αυγά μου με την ξανά σχέση που έχω
με το ίδιο άτομο. Εγώ δεν θέλω. Ναι. Να μπαίνει σε διλήμματα. Δεν θέλω να ανακατεύω τους ανθρώπους που έλεγε εκεί η Φιλιόπου, όλους τους φιλιώνει. Ναι. Ναι. Να ανακατεύεις με ποια. Α, να θα πεις τώρα κάτι που μπορεί να προκαλέσει. Ναι. Για πες όμως. Αλλά θα πω ότι η ζωή είναι πολύ μικρή και αυτά τα λέω διότι προχθές ήμουν 20 και τώρα είμαι 29. Κυριολεκτικά προχθές. Δηλαδή. Το θυμόμαστε όλοι. Προχθές. Και είναι κρίμα να κρατάμε πράγματα μέσα μας. Because you never know. Και καλό είναι άμα θέλουμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον, να πάμε να το τα εκφράσουμε. Από τη στιγμή που δεν είναι ότι ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι παντρεμένος με παιδί και θα του γαμίσουμε τη ζωή. Να πας να πεις τα αποθυμένο το και το, αλλά φυσικά μετά, αναλόγως και με την απάντηση και το εκείνο και το άλλο, να κάνει και τα δέοντα με την τωρινή σου σχέση, η οποία να πούμε κιόλας ότι αυτό το ξαναζεσταμένο φαΐ δεν πολύ πετυχαίνει για πολύ. Ναι, εγώ διαφωνώ με το πρώτο σκέλος. Είμαι σίγουρη. Και θα σου πω γιατί το λέω. Όχι ότι να μην πάει, θα πάει. Ναι. Καλό είναι να μην έχουμε αποθυμένο, ενώ ότι και εμείς για τους εαυτούς μας, εγώ που το λέω, δεν θα ήθελα να έχω αποθυμένο. Ναι. Το θέμα όμως είναι άλλο. Ότι το δίλημα για μένα που μας βάζει ή που ζητάει τη γνώμη μας εκφράζοντάς το, είναι λίγο άτοπο. Με ποια έννοια? Δεν μας εξηγεί, παύλα, αναφέρει, μας λέει ότι και καλά, μέχρι τώρα πάει καλά η επανασύνδεση. Φαίνεται να έχουμε και οι δύο προχωρήσει σε πράγματα. Αλλά πήγαινε περίμενε. Καλά. Δεν ασχολιότανε με το αποθυμένο. Όχι, αλλά το αποθυμένο είναι ένα άτομο το οποίο δεν έχουν βρεθεί ποτέ από κοντά Α και Β. Είναι σαν να μας λέει ότι και καλά, καταλαβαίνω εγώ ότι η απόφαση που θα μπορούσε να πάρει δυνητικά για το ποιο από τα δύο άτομα θα επέλεγε εξαρτάται από την αντίδραση του αποθυμένου και όχι από τη δική της επιθυμία. Δηλαδή δεν λέει ότι μα εγώ. Η δική της επιθυμία για μένα είναι σαφής. Το αποθυμένο θέλει. Θέλω να πω τέλος πάντων ότι ίσως είναι διαφορετικό κομμάτι το τι πρέπει να επιλέξει, τι θα επιλέγαμε εμείς θέση της, από το αν πρέπει στο αποθυμένο να εκφράσει τα συναισθήματα. Γιατί εγώ θα έπιανα το αποθυμένο και θα έλεγα σε έχω αποθυμένο. Αλλά αυτό στο δικό μου μυαλό δεν σημαίνει ότι θα παράταγα τον κόμενό μου. Μισό λεπτό. Εγώ θέλω να το βγάλω από μέσα μου γιατί δεν θέλω να το κουβαλάω. Γιατί μπορεί να μου πεις, να πει και ο άλλος, κι εγώ σε έχω ρε. Και να πω, α, κοίτα, τόσα χρόνια δεν είναι στο κεφάλι μου, ή δεν ήμουν μόνος μου που έκλαιγα ή που στεναχωριόμουν. Και να μείνει εκεί. Άλλος θα πει, τι είμαι, θες κι εσύ. Φύγε, εσύ, έλα, εσύ. Από τη μία είναι, όχι μόνο, είναι αποθυμένο, είναι ένας άνθρωπος που θέλω πολύ καιρό, είναι ένας άνθρωπος που είμαι ερωτευμένη, ας πούμε κτλ. Ή που μπορεί να μην ξέρει καν τι έχει στο κεφάλι του για σένα. Ναι. Και που παράλληλα επειδή τον παίρνει. Δεν θέλει να συνεννοηθεί. Συνεχίζω τη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά, άμα μου δοθεί ευκαιρία, θα πω όχι. Θα σου στο πω. Πράγμα που έχω αποθυμένο. Ωραία, καλύτερα να το ζήσω και να το απομυθοποιήσω ενδεχομένως. Ναι. Γιατί το τι είναι αποθυμένο και θα πει ναι, δεν σημαίνει ότι θα πάει καλά. Εννοείται. Παρά να πω ότι ρε μαλάκα, είχα την ευκαιρία και δεν την πήρα ποτέ. Θα συμφωνήσω. Αλλά είπα πάντα με τη λογική του ότι. Όχι να κάνει μια παράλληλη σχέση. Με τη λογική του ότι πάμε. Εντάξει, οκ, okay, χωρίζω. Θα συμφωνήσω επί τη αρχή μαζί σου, αλλά θα σου πω ότι στο αντίστοιχο παράδειγμα, αν το είχα εγώ, προφανώς και θα έμπαινε στο κεφάλι μου το μήπως τώρα που ήρθε το αποθυμένο και μου είπε είμαι εδώ για σένα, να του πω κι εγώ τέλει γιατί κι εγώ είμαι εδώ, πάμε. Αλλά μπορεί σε μια ζυγαριά κάποιου ανθρώπου να του ήταν προτιμότερο από το να διερευνήσει την πιθανότητα και το τι θα γινόταν αν έλεγα ναι, να παραμείνει στην υπάρχουσα κατάσταση της ζωής του, γιατί π.χ. μπορεί να εκτιμά περισσότερο τα 10 χρόνια που έχουν περάσει μαζί και τον θέλει ακόμα. Γιατί επίσης δεν σημαίνει ότι μπορεί να θέλουμε μόνο έναν άνθρωπο. Σίγουρα όχι. Αλλά δηλαδή επιλέγουμε κιόλας. Δεν σημαίνει ότι επειδή προέκυψε μια ευκαιρία πρέπει σόνι και ντε να τη δοκιμάσω. Εγώ θα τη δοκίμαζα αν η υπάρχουσα κατάσταση στη ζωή μου δεν με κάλυπτε. Άμα λέμε υπάρχει αποθυμένο, για μένα είναι σαφές το ποιον γουστάρουμε. Αλλιώς δεν είναι αποθυμένο, είναι κάτι άλλο. Είναι σαν άνθρωπος που κάποτε ερωτευτήκαμε πολύ, αγαπήσαμε πολύ, γουστάραμε πολύ. Τη μέρα που γινόταν το κρεβάτι του πρώτου γάμου της ξαδέρφης μου, το μακρινό 2014, εγώ και ο αδερφός της ανεβάζαμε τα λεφτά που δίνανε οι καλεσμένοι που είχαν έρθει αργά στο πάρτι στην κρεβατοκάμαρα και τα ακουμπούσαμε μαζί με τα υπόλοιπα στο κρεβάτι. Εγώ ήμουν 15 τότε και καψούρα με τον κολλητό του ξαδέρφου. Και αυτός 25 και τα είχε με τη 15 τον κολλητή μου. Το είχα διαβάσει. Κάποια στιγμή μπαίνουμε στην κρεβατοκάμαρα να αφήσουμε λεφτά και ξαφνικά κλειδώνει την πόρτα και πέφτει πάνω μου με φόρα. Με ρίχνει πάνω στο γαμήλιο κρεβάτι της αδερφής του, κράταγα και ένα ποτό και χύθηκε όλο πάνω στο κρεβάτι, και αρχίζει να προσπαθεί να με φιλήσει. Εγώ πανικοβάλλομαι και του λέω ότι θα αρχίσω να ρουλιάζω αν δεν σταματήσει. Σταματάει. Ανοίγω την μπαλκονόπορτα και βγαίνω στο μπαλκόνι σοκαρισμένη, μη θέλοντας να επιστρέψω μέσα. Την επόμενη μέρα είπε στην κοπέλα του
και τότε κολλητή μου ότι του την έπεσα και φασωθήκαμε πάνω στο κρεβάτι του γάμου και ότι ήταν μεθυσμένος. Το ίδιο είπε και στον κολλητό του. Η φίλη με έκραξε και σταμάτησε να με κάνει παρέα γιατί πήγα να της φάω τον κόμενο και ο κολλητός του μου είπε ότι δεν το περίμενε ότι ήμουν τέτοια και ότι δεν σέβομαι τίποτα. Η ντροπή μου ήταν μεγάλη και νιώθω άσχημα για χρόνια. Με τον ξάδερφο, ο οποίος ήταν 24/7 στο σπίτι και ήταν τύπου το αγαπημένο παιδί της οικογένειας, δεν συζητήσαμε ποτέ το συμβάν. Κάναμε σαν να μην συνέβη και εννοείται οι οικογένειές μας δεν έμαθαν ποτέ τίποτα. Έκτοτε, φροντίζω όσο γίνεται να μην μένω ποτέ στον ίδιο χώρο μόνη μαζί του, παρότι οι σχέσεις μας είναι καλές. Και θέλω να πω ότι το γεγονός ότι ευτυχώς Παναγία μου σταμάτησε εκεί που σταμάτησε, γιατί θα μπορούσε αυτή η ιστορία πολύ εύκολα να πάει κάπου πάρα πολύ άσχημα, πολύ χειρότερα από αυτό που έγινε. Και δεν θα μιλήσω καν για τη σεξουαλική παρενόχληση, γιατί δεν είναι αμεληταία η σεξουαλική παρενόχληση. Απλά επειδή εκεί είδα μια πόρτα για πιο σοβαρά πράγματα, κάπου ξέρεις αυτό. Μου φαίνεται αδιανόητο να είσαι και αυτός που έχει παρενοχληθεί και αυτός που έχει έρθει στην πιο δύσκολη θέση και αυτός που είναι ουσιαστικά το θύμα και στο τέλος να χάνεις τη φίλη σου, να χάνεις τον κόμενο που γουστάρεις, επειδή ο άλλος είναι και παπάρας που έκανε ό,τι πήγε να κάνει και παπάρας που μετά δεν μπορούσε καν να κρατήσει το στόμα του κλειστό, ρε μαλάκα. Δηλαδή κάνεις την παπαριά σου, που είναι και χοντρή παπαριά, δεν είναι είπα κάτι κακό για σένα, αφορά το σώμα μου ας πούμε, και αντί να το βουλώσεις και να πεις ένα συγγνώμη ή να μην πεις τίποτα ρε μαλάκα, ξέρω εγώ, απλά να μην πεις τίποτα γενικά, πρέπει να πας και να πεις από εδώ και από εκεί ότι ο Αλέξανδρος μου την έπεσε και μου έκανε και μου ούρανε κτλ κτλ, για να του χαλάσεις κι άλλο τη ζωή του ανθρώπου που μόλις παρενόχλησες. Και ταυτόχρονα να είναι και ένας άνθρωπος που τον τρως τη μάπα γιατί είναι μες στο σπίτι σου. Και τι θα πει έχουμε καλές σχέσεις. Εσύ δηλαδή πώς μπορείς και έχεις καλές σχέσεις με αυτόν. Εντάξει, μπορεί να εννοεί ότι έχουν καλές σχέσεις διότι έχουν περάσει χρόνια και έχει κάνει ο καθένας. Δεν έχει καμία σημασία αν έχουν περάσει χρόνια. Όχι, να έχει κάνει ενώ τη δουλειά μέσα του να το έχει επεξεργαστεί, να το έχει πάει στο. Λέει όμως ότι δεν το έχουν συζητήσει μεταξύ του, συγγνώμη. Αλλά εγώ με άνθρωπο που έλεγε ψέματα για μένα από εδώ και από εκεί και πολύ μεγάλες χοντράδες, έπρεπε να γίνει ο τρίτος παγκόσμιος και να περάσουν και 6, 7, 8, 9, 10, 12 μήνες για να πούμε ότι είμαστε λίγο OK. Δεν μπορώ απλά τον άνθρωπο που με έκανε να χάσω την κολλητή μου και τον κόμενο που γούσταρα και που με παρενόχλησε απλά να κάνω ότι όλα είναι κομπλέ. Δηλαδή, ο άλλος θέλει και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Γιατί μπορεί να πεις ότι εντάξει, ήθελε να της την πέσει, τη γούσταρε. Έχει συμβεί σε όλους. Πάω εγώ να φασώ στον Αλέξανδρο για τον γουστάρο. Μου λέει ο Αλέξανδρος, συγγνώμη, Σιλένα, δεν ενδιαφέρομαι. Πω, sorry, φίλος, λάθος δικό μου. Ελπίζω να μην σε έφερε δύσκολη θέση. Καλή συνέχεια. Αυτό δεν είναι σεξουαλική παρενόχληση. Αυτό έχει μέσα μια ευγένεια, ένα αυτό, παρότι ο άλλος δεν θέλει, ρε παιδί μου, αλλά γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο, δεν είναι επιθετικό. Βέβαια και οι φίλοι. Εγώ σαν φίλος δεν θα υιοθετούσα τόσο εύκολα τη γνώμη του γκόμενου. Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Ναι, αλλά το γκόμενος και η κολλητή. Ναι, αλλά δεν λέω ότι και καλά, επειδή ο ένας είναι γκόμενος και οι άλλοι είναι φίλοι και το γκόμενοι φεύγουν οι φιλημένοι, που το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αλλά πώς να σου πω, δεν γίνεται ο γκόμενος να μου πει κάτι τόσο τραβηγμένο για έναν άνθρωπο που προϋπάρχει στη ζωή μου 10 χρόνια και να το υιοθετήσω έτσι επειδή μου το είπε. Όχι. Να το ελέγξω, ναι. Αλλά ας πούμε θα έλεγα ότι κάτσε ρε εσύ, πόσες πιθανότητες υπάρχουν ο Χ Κώστας να ξέρει κάτι για την Σιλένα που δεν το ξέρω εγώ, που την ξέρω 15 χρόνια. Σε ένα δωμάτιο θα τους έβαζα για τους δύο και θα τους έλεγα πείτε μου την ιστορία τώρα μπροστά μου. Ναι, θέλω να πω ότι όχι επειδή ο ένας είναι ογκόμενος, δεν τον πιστεύουμε και πιστεύουμε τη φίλη, γιατί θα μπορούσε να είναι και τούμπα η ιστορία. Ναι, και η φίλη να θέλει μετά να ρίξει τις ευθύνες κτλ. Αλλά δεν θα υιοθετούσα τόσο εύκολα αυτό που μου είπε κάποιος, που θα είχε σαν αποτέλεσμα αυτό να ξεκόψω μία φίλη χωρίς να το εξακριβώσω όσο καλύτερα μπορώ. Κυρίως για να μην είμαι άδικος ούτε στον κόμενο, που okay, μπορεί να είναι πιο πρόσφατη η γνωριμία ύπαρξη στη ζωή μου, αλλά και πάλι δεν είναι του πεταματού, και σε μία φίλη που μπορεί να την είχα χρόνια, ή σε εξαδέρφη, ή σε οτιδήποτε. Λοιπόν, έχω βρει ένα πάρα πολύ μικρό, το οποίο θέλω να το δεν πω. Δεν θέλω να κάνουμε μικροφοβίες. Όχι, είναι πάρα πολύ μικρό και περιεκτικό, ήθελα να πω. Ψάχνω κάθε μέρα τη following list του αγοριού μου όταν ανεβαίνει κατά ένα. Ζηλεύω αυτό. Ούτε ναι, μια όχι, σειρά. Όχι, ήταν καταπληκτικό. Ήταν απλό, λιτό και εξομολογητικό. Διότι ναι, ενώ το κάνει, καταλαβαίνει ότι αυτό πρέπει μαλακία, κάπου να το μοιραστεί. Ναι. Μαλακία για τον εαυτό της είναι. Ναι. Τον εαυτό του, δεν ξέρουμε. Και μ' άρεσε έτσι που το είπε, να σας πω.
Εγώ ζηλεύω. Και κάνω αυτό, γεια. Βρείτε τα μόνοι σας μετά τα υπόλοιπα. Θα σου πω. Προσπαθώ να σκεφτώ εμένα, απλά επειδή με έναν κομμενό μου ακολουθεί, ξέρω εγώ, εμένα, την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, επιλεγμένα πράγματα. Και μια συναδέλφισσα, ξέρω εγώ, από το μαγαζί που δουλεύει. Στην αρχή ακολουθούσε εμένα και την ΑΕΚ. Δεν ασχολείται με τα social. Όταν ακολουθούσε και την κοπέλα, κάπου το είδα και λέω, όπα κάτσε, τι συμβαίνει εδώ. Αλλά εγώ το έκανα επειδή ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τα social media. Και ήμουν σε φάση, ποια είναι αυτή η ρημονή. Ναι, ή επειδή άμα ο άλλος έχει 10 followers, το 11. Ναι. 11 το βλέπεις, τα 10 είναι 11. Ναι. Αν έχει χίλιους, τι έγινε, χίλιοι ένας ή... Αν ασχολιότανε, όχι καθημερινά, αλλά είχε follow απλά, και... Social media και χαζό ανέβαζε και τα λοιπά. Δεν θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Μπήκα επειδή ήταν πολύ specific. Ήμασταν δύο, γίναμε τρεις. Θα πω ότι ίσως να είναι λίγο τοξικό αυτό που συμβαίνει, δεν είμαι σίγουρη, διότι δεν είναι μόνο το κακό που κάνει το παιδί αυτό, η κοπέλα, αν δεν ξέρω, στον εαυτό του. Του παιδιού, ναι. Είναι και θέμα εμπιστοσύνης προς τον σύντροφό μας. Γιατί και τι θα καταλάβεις άμα δεις ποιος πια έκανε follow. Και αν έκανε καμία ωραία, κανένας ωραίος, τι σημαίνει αυτό. Σε δεύτερο, δηλαδή, okay, είδες ποιος είναι ο καινούριος follower. Τι καταλαβαίνεις μετά από αυτό. Θα σου πω, εγώ νιώθω, το έχουμε πει και στις φορές που συζητάμε για ψάξιμο, ας πούμε, κινητού ή οτιδήποτε. Ποτέ. Ότι επειδή τις περισσότερες φορές όποιος ψάχνει βρίσκει ή όποιος ψάχνει μπορεί να βρίσκει πράγματα που παρεξηγεί. Γιατί, ναι, το follow, μπορεί εγώ να έκανα follow γιατί ήρθε σήμερα στη δουλειά. Δεν θα έρθω σπίτι να πω στο αγόρι μου ότι σήμερα ήρθε ένας καινούργιος συνάδελφος στη δουλειά και τον έκανα follow και τον λένε Παντελή και είναι λίγο παρανοϊκό να αναλύω κάθε λεπτομέρεια. Μπορεί να είναι λοιπόν ένα τέτοιο. Μπορεί να είναι ένα random. Εγώ θα σου πω ότι μπορεί να είναι και όντως ένα follow ενός τύπου ή μιας τύψας που του αρέσει, ναι. Της αρέσει. Ναι. Δεν είναι καθόλου μεμπτό όταν ζούμε μέσα στα social media. Δηλαδή, τι θα ακολουθούμε μόνο, γατοπροφίλ και πόρτες. Εγώ ακολουθώ έναν κύριο που είναι πολύ κύριος και ανεβάζει συνέχεια τους κοιλιακούς του και το παντελόνι του εδώ λίγο χαμηλά, έχει και OnlyFans. Και it's okay, είναι το λεγόμενο φθαλμόλουτρο. Δηλαδή, γιατί να ποινικοποιήσουμε το follow, που εγώ δεν έχω χειρότερο, γιατί πώς να σου πω, κι άμα κάποιος πιο πονηρεμένος από το αγόρι που συζητάμε, για να κάνει ένα follow, έχει κάνει και έναν follow και δεν αλλάζει ο αριθμός, αλλά αυτός τα follow ή αυτή τα κάνει. Παράδειγμα σου λέω, γιατί θέλω να δείξω με αυτό που λέω τώρα, που εγώ δεν θα το έκανα ποτέ, ότι είναι μια τεράστια μαλακή αυτό που κάνεις εσύ που μας βλέπεις, γιατί αν θέλει να το κρύψει, μπροστά σου μπορεί να το κάνει και να έχει φορέσει στον κόμενο τον αόρατο μανδύα του Χάρι Πότερ. Αν θέλει, όποιος θέλει να το κρύψει, το κρύβει. Ή όποιος δεν ξέρει να το κρύψει, θα φανεί. Δεν θα κερδίσεις κάτι ψάχνοντας εσύ παράλληλα, μην και γίνεται κάτι σαν την πλάτη σου. Αυτή είναι μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ, δηλαδή μπορεί να αφιερώσει την ύπαρξή σου ολόκληρη στο να ψάχνεις τα ψηφιακά του ίχνη και αποτυπώματα. Θα οδηγηθείς με μαθηματική ακρίβεια στην παράνοια και την απόγνωση. Δεν ήθελα να αραβωνιαστώ. Δεν θέλω γάμο, δεν μ' αρέσουν οι τόσο μεγάλες δεσμεύσεις. Και δέχτηκα για να μην κακοκαρδίσω τους γονείς μου. Γιατί μέναμε μαζί και δεν ήταν σωστό. Και τώρα η φάση μου είναι να μετρώει το άγχος και η πίεση για κάτι το οποίο δεν ήθελα και δεν νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που έψαχνα και δεν ξέρω πώς να φύγω από αυτό. Καλησπέρα σας. Σίγουρα θα έχει υποθεί πολλές φορές αυτό, σε αυτό το τίμιο κανάλι, διότι έχουμε κάποιες αρχές. Έτσι. Πες το όμως πάλι. Είναι καλό να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε εμείς και όχι τα πράγματα που θέλουν οι άλλοι, πόσο μάλλον δε οι γονείς μας. Ή τέλος πάντων, ειδικά οι γονείς μας στο κεφάλι. Εγώ ακούω το να θες να ευχαριστήσεις τους γονείς σου, αλλά μπορεί να τους ευχαριστήσεις να τους πάρεις μια φοντανιέρα. Ναι. Όχι να τους πάρεις ένα γαμπρό. Ακριβώς. Που θα σου μείνει και αμανάτη. Θες να ευχαριστήσεις τη μαμά σου και τον μπαμπά σου, πήγαινε στο σπίτι, βοήθησε την να βάλει ένα ράφι, φτιάχτησε ένα ωραίο φαγητό, βοήθησε την να ξασπρίσει τα σπρόρουχα. Δεν ξέρω. Πήγαινε την ένα καφέ, ένα φαγητό, κάτι. Το να αραβωνιαστείς για τους γονείς σου είναι χοντρό. Που θα σου πω, ο αραβώνας είναι και λίγο light. Δηλαδή πλέον πολλοί δεν αραβωνιάζονται, αλλά πάνε είναι σε κατευθείαν φάση και παντρεύονται. Θέλω γάμο, οπότε μάλλον το κανονίζουν. Αλλά γενικά ρε παιδί μου, εγώ ακόμα και γι' αυτό να το είχα κάνει. Γιατί, πώς θα σου πω, δεν κρίνω, μπορεί κάποια στιγμή για κάποιο λόγο να οδηγούμουν σε μια τέτοια απόφαση. Δεν ξέρω τι θα είχα στο κεφάλι μου. Επειδή μπορεί. Θα χαιρόταν ο μπαμπάς μου. Μπορεί, λέω, μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν, τι να σου πω, ο μπαμπάς μου, ετοιμοθάνατος και να θέλω να του δώσω μία χαρά. Ο άλλο μπαμπάς ετοιμοθάνατος. Παράδειγμα σου λέω, μπορεί για οποιοδήποτε λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα το έκανα εγώ. Βάζω ένα μπορεί.
Ότι... Γιατί μετά πεθαίνει ο μπαμπάς και κάνεις ό,τι θες. Τέλος πάντων. Θέλω να πω όμως ότι και αφού το έκανες, είτε το έκανες για να τους ευχαριστήσεις, είτε το έκανες γιατί εκείνη τη στιγμή σου φάνηκε καλή ιδέα, είτε το έκανες γιατί αυτό πίστευες, αυτό έκανες. Όλες αυτές οι αποφάσεις στη ζωή μας, ευτυχώς πλέον έχουν και undo. Δηλαδή, ναι. Παντρεύομαι, μπορώ και να χωρίσω. Πλέον είτε να παντρευτώ και να χωρίσω έχει κόστος. Όλες οι αποφάσεις, ναι, μεν έχουν κόστος και όταν τις παίρνεις και όταν τις ξεπαίρνεις, αλλά ευτυχώς ζούμε στο 2024 που δεν είναι ούτε ντροπή, ούτε κόστος ταμπού. Okay, να λύσεις ένα γάμο, έναν αραβόνα, μια επιχείρηση. Δηλαδή, ναι, το ότι εγώ είπα κάποια στιγμή ότι μου φαίνεται μια καλή ιδέα να παντρευτώ τον τάδε, ή ακόμα και αν το έκανα για να ευχαριστήσω τη μάνα μου και τον πατέρα μου, ακόμα και αν το έκανα γιατί τον λάτρευα, δεν σημαίνει ότι μετά από ένα χρόνο δεν μπορώ να αλλάξω γνώμη. Φυσικά και μπορεί. Δηλαδή, είναι τόσο απλό. Ναι. Το έκανε. Ξέκανε το. Θα μου πει, είναι σαν να λέει αγχώνομαι, μην αγχώνεσαι, αλλά εννοώ ότι δεν σε δεσμεύει μια απόφαση για όποιο λόγο και να την πήρε. Μπορεί να είναι καμιά δεκαριά χιλιάρικα off. Okay, ας πρόσεχε. Έχω μία ιστορία που είναι σαν συνέχεια αυτού που λέγαμε πριν. Α, έρχεται να δεις. Λέει εδώ, πριν λίγο καιρό, μια κοπέλα, πριν λίγο καιρό βρήκα στο κινητό του αγοριού μου συνομιλίες με τους φίλους του που έλεγε για μια μουνάρα από τη δουλειά. Κάπου εδώ θα σε διακόψω, συγγνώμη που το κάνω αυτό. Ναι. Και θα πω, γιατί θα το ξεχάσω, ότι να μην ψάχνετε κινητά και τέτοια, αλλά μπράβο σε όσους αντί να ψάχνουν άγνωστα ονόματα μπαίνουν συνομιλίες των φίλων, διότι εκεί λέγονται αυτά που έχουν γίνει. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πριν λίγο καιρό, λοιπόν, βρήκα στο κινητό του αγοριού μου συνομιλίες με τους φίλους του που έλεγε μία για μία μουνάρα από τη δουλειά, μία για μια άλλη που θα την πήδαγε, σε παρένθεση υποθετικά θεωρητικά, και επίσης ακολουθούσε κοπέλες τύπου influencers με κόλλο έξω κλπ. Μου είπε. Influencers του κόλλου. Μου είπε ότι δεν σημαίνουν τίποτα. Είναι στην πλάκα και ότι οι άντρες είναι οπτικά όντα κτλ. Είμαστε ακόμα μαζί, αυτός έχει ίδιο κωδικό στο κινητό και εγώ του το ψάχνω κάθε εβδομάδα. Όταν δεν βρίσκω κάτι, νευριάζω γιατί νιώθω ότι τα κάνει και απλά τα κρύβει. Και όχι, όχι, δεν θα πεις τίποτα, δεν θα προλάβεις να πεις τίποτα. Είμαι έξαλλος και κυρίως είμαι έξαλλος με το κακό που προκαλείς εσύ που το έγραψες αυτό στον εαυτό σου. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Είναι τόσο... Να σου πω κάτι, θα κάνω και προσωπική εξομολόγηση τώρα εγώ εδώ. Δεν θα με πείραζε να διαβάσω τέτοιο μήνυμα στο κινητό του γκόμενου μου για τον πιο χαζό και απλό λόγο που υπάρχει. Δύο είναι οι λόγοι βασικά. Πρώτον, αν θέλει να πηδήξει τη μουνάρα ή το μούναρο θα τον πηδήξει. Ναι. Θα τον εμποδίσω. Όχι. Το έχουμε σαν δεδομένο αυτό. Για όλους, δεν είναι ότι δεν τον εμπιστεύομαι, ότι αν του στρίψει, αν το θελήσει, με αλυσίδες να τον δέσω, θα πάει και θα το κάνει. Πρώτον και δεύτερον, είναι άνθρωπος με επιθυμίες και αν αυτό θα έλειπε, η μόνη γκόμενα που να του κάνει κούκου να είσαι εσύ. Δηλαδή, εγώ αυτό το λέω και για τον εαυτό μου, ότι ποιος είμαι εγώ, το κάθε εγώ και εσύ, το πω για εσένα. Είσαι φίλη μου, χαίρεστηκα. Δεν μπορώ να το πω για την κοπέλα. Γιατί... Ναι. Ποια είσαι, ποια νομίζεις ότι είσαι που μόνο εσένα μπορεί να κοιτάει ο γκόμενό σου, γιατί όλες οι άλλες έχουν μπει στη σίγαση. Και πρόσεξε, ενώ κοιτάει επιθυμεί. Δεν μιλάω για κάτι παραπάνω, γιατί εκεί αλλάζει το πράγμα. Ναι. Αλλά είναι δυνατόν να μην μπορεί να πει με τους φίλους του ότι τη Μαριαγάπη από το τμήμα του HR θα την πήδαγα. Είναι δυνατόν να είναι κακό να το πει. Ίσα-ίσα, που αν δεν εκφράσει διαλεκτικά την επιθυμία του σε ένα φίλο που θα τον καταλάβει, θα την πει έλεγα. Αλλά και σοβαρέψου, ξέρω εγώ, έχεις και γκόμενα. Ή εντάξει, ωραία, μα τα πες τώρα, αντιγύρνα στην γκόμενά σου. Ή whatever. Ή δεν θα πει και τι, θα το σαχλαμαρίσει, θα το συμφωνήσει. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να το πει. Δηλαδή, πραγματικά νιώθω ότι αν ήμουν αυτός ο άνθρωπος και έλεγα αυτά στα μηνύματα και ο γκόμενός μου είχε ψάξει το κινητό μου και είχα και τη φωλιά μου καθαρή, εννοείται ναι, πάντα ναι, ναι. αυτό. Και ερχόταν να μου ζητήσει και τα ρέστα για κάτι που έγραψα στη Σιλένα ότι επιθύμησα και έπρεπε να λογοδοτήσω για την επιθυμία μου. Για το προσωπικό μήνυμα που έγραψα στη φίλη μου, θα τον έπαιρνε και θα τον σήκωνε, μαλάκα. Και πρόσεξε τι είπα, δεν λέω ότι γιατί έψαξε το κινητό. Το ψάξες, το είδες, κατάπιε το. Χώνεψέ το. Δηλαδή, ξεφτιλίζεσαι στα μάτια του άλλου να πας ναι, να του ναι, ζητήσεις τα ρέστα για κάτι που έγραψε ότι θεωρητικά θα έκανε. Γιατί δεν είπε ότι βρήκα dick pic και boob pic. Ναι, εντάξει, αυτό άμα ήταν αυτό φοντρό, πήγαινε να ζητήσει τα ρέστα. Που και πάλι το ψάξες και το βρήκες. Ναι, αλλά έχεις χειροπιαστό. Ναι, πάμε μαζί να τον κρεμάσουμε στο Σύνταγμα για παραδειγματισμό. Μεταφορικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος άνθρωπος μπορεί να ζει υπό το φόβο του ότι είναι υπό έλεγχο και υπό εξέταση.
χωρίς να έχει κάνει τίποτα για κάτι που είπε σε ένα φίλο του για την καβλάντα. Εγώ που βρίσκομαι κάπου λίγο πιο στη μέση, θα καταλάβεις τι εννοώ. Θα πω ότι. Πες, γιατί το πήρα πολύ προσωπικά. Το πήρες όντως πολύ προσωπικά, δεν ξέρω, έχει συμβεί κάτι. Αλλά αν μου συνέβαινε, μαλάκα θα έβγαινα μέσα από τον τοίχο. Εμένα μου αρέσει να είμαι το ζευγάρι με τον όποιο γκομενό μου που μπορούμε να κυκλοφορούμε μαζί στο δρόμο και να λέμε μαλάκα τι ωραίο γκόμενο είναι αυτό, μαλάκα τι ωραία γκόμενο είναι αυτή. Ναι, είναι κάνετε πλάκα με αυτό, εντάξει, τύπου αληθόρησε. Φτάνει, γύρνε και κατά δω τώρα. Ναι, παράδειγμα. Ναι, ναι. Και... είναι υγιέ αυτό. Το θεωρώ ότι είναι πολύ υγιέ γιατί το να πει ότι κάτι είναι όμορφο, αν αυτό είναι ένα άνθρωπο, ρε παιδί μου, ή ένα τείχο ή ένα κόλο. Ή οτιδήποτε. Είναι αντικειμενικό ρε μαλάκα, δηλαδή ποιον κοροϊδεύουμε. Τι θα πω εγώ στον γκόμενο μου, όχι αγάπη μου. Αν έρθει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, δεν θα του κάτσω. Θα με πιστέψει, αν με πιστέψει ηλίθιο. Μα δεν μιλάμε καν γι' αυτό. Ούτε καν, ούτε καν. Δεν μ' αρέσει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Βγάλω τον από μπροστά μου, να μην τον βλέπω. Είσαι αγάπη μου, είσαι εσύ και μόνο εσύ, δεν έχω μάτια για άλλη, το έχω πει. Ναι, γενικά δεν έχω μάτια για άλλον, αλλά οκ. Okay. Αλλά δεν είσαι και τυφλή. Ναι, ταυτόχρονα, όταν το κάνει μπροστά μου εμένα ο δικός μου, δεν με ενοχλεί, κάνουμε και την πλακίτσα μας, τύπου σταμάτα να κοιτάς, σε βλέπω, μην κοιτάς βυζί, τι έχουν τα δυτικά μου τα βυζιά, δεν είναι καλύτερα. Τι μου λείπει εμένα. Ναι, εμένα τι μου λείπει. Γελάμε, τελειώνει εκεί. Okay. Από την άλλη, αν το έβλεπα σε μια συνομιλία, με κάποιο τρόπο, επειδή εγώ δεν θέλω να ψάχνω πράγματα. Αν έφτανε στα μάτια σου. Κάπως έφτανε στα μάτια μου ότι το συζήτησε με κάποιον άλλον άνθρωπο, θα ένιωθα άσχημα γιατί νιώθω ότι είναι διαφορετικό το κόνσεπτ του είμαι κι εγώ εκεί και γίνεται μεταξύ μας μια συνδιαλλαγή από το άλλο που καταλαβαίνω και κατανοώ και καταλαβαίνω ότι είναι αθώο με την ίδια λογική που λέω εγώ για τον τύπο στο Instagram που παρακολουθώ που έχει και OnlyFans, ας πούμε, και μοριακά να δώσω κανένα τάλιρο να πάρω λίγο μάτι. No joke, ας πούμε. Το καταλαβαίνω, αλλά ταυτόχρονα ζηλεύω. Είναι αυτά τα πράγματα που λες, ξέρω ποιο είναι το σωστό, ξέρω ποιες είναι οι αρχές αλλά μου, κάνω τον τύχο. Αλλά το συνέστημά μου δυστυχώς δεν έχει εξελιχθεί τόσο όσο η λογική μου ακόμα, έτσι ώστε να είμαι εντελώς καλά με αυτό. Βγάζει νόημα αυτό που λέω. Βγάζει νόημα, απλά θεωρώ ότι με αυτό... Δεν θα χώριζα, ούτε θα έκανα φασαρία, αλλά θα ένιωθα άσχημα. Θα σου πω, το ακούω αυτό που λες, αλλά νιώθω ότι με αυτό που λες αναιρείς εκατομμύρια κουβέντες που έχουμε κάνει μαζί, ανά τα χρόνια, δεν λέω για τώρα, από παλιά, από τότε ναι. Που είχες τον πρώτο γκόμενο που ήμουν παράλληλα φίλος σου. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι όλοι με τους φίλους μας, και λέω συγκεκριμένα με τους φίλους ναι. Μας, υπάρχουν φορές που οι φίλοι λειτουργούν σαν δοχείο εκτόνωσης, ότι ρε μαλάκα, είδα τον Παντελή προχθές στον ναι, δρόμο ναι, ναι, ναι. Και αυτό άλλαξα τρία βρακιά. Αυτό είναι το πιο λογικό πράγμα του κόσμου να το πεις εσύ σε μένα. Δεν άνερο. Περίμενε. Και δεν εννοώ ότι αυτό, εννοείται ότι μπορείς να το πεις και στον γκόμενο και να το πλακίσετε και ναι, να ναι, ξορκίσετε ναι. Ή να κόψεις και κίνηση τύπου γίνεται έξαλλος με αυτό που είπα, να μην ξαναπώ ναι, αυτό ναι. Το θεωρεί χοντράδα, να το λέω μόνο στον Αλέξανδρο. Αλλά στο επίπεδο το φιλικό, γιατί αυτή είδε συνομιλίες με φίλους. Θεωρώ ότι με τους φίλους μας όλοι έχουμε πει τα χειρότερα, τα πιο περίεργα, τα πιο παρεξηγήσιμα πράγματα και είναι άδικο να κρίνεται η σχέση κάποιου από αυτό που διάβασε, γιατί είναι σαν κάποιος να πάρει μία φράση από το βίντεο ναι. Που κάνουμε τώρα, που έχουμε αναλύσει ένα ολόκληρο σκεπτικό και να πει ναι. Η Σιλένα είπε λιώνω για τον τύπο στο OnlyFans. Γιατί όταν θα διαβάσεις δύο μηνύματα ή πέντε μηνύματα και δεν ξέρεις το context, μπορεί να ήταν για καφέ έξω και να είχαν πιάσει μια κουβέντα και γυρνώντας να είπε ένα μήνυμα. Ναι. Απομονώνεις κάτι, βγάζεις ένα άλλο συμπέρασμα ακόμα και με τα ίδια λόγια. Γιατί δεν είπα ότι, ότι παρεξήγησε. Ναι, ναι. Μπορεί να είπε τι μου Νάρα ή Μαριαγάπη. Και άμα συζητούσαν στον καφέ πριν μετά την γκόμενά σου ποια θεωρείς την πιο μουνάρα και είπε αυτός ότι μετά την Κατερίνα η πιο μουνάρα είναι η Μαριαγάπη και εσύ διαβάζεις η Μαριαγάπη είναι η πιο μουνάρα. Έχει, καταλαβαίνω που μπορεί να έχει βρει και λαβράκι, δηλαδή μπορεί να έχει πιάσει και το αυτό που κρύβεται εντέχνως να λειτουργήσει σαν άλλο αγγελικό Νικολούλη. Αλλά δεν μπορείς να βγάζεις συμπέρασμα από ένα γαμομήνυμα, ούτε μπορείς να στερείς από τον άλλον το δικαίωμα να έχει πέντε προσωπικές συζητήσεις με φίλους, γιατί αντίστοιχα και σε εκείνη θα έχει πει αυτός για τους φίλους πράγματα που κατάμουτρα στο φίλο δεν μπορεί να τα πει. Θέλω να υπερασπιστώ τη θέση μου τόση ώρα και να πω ότι δεν αναιρώ όλα αυτά τα πράγματα που λέμε τα 122 χρόνια που γνωριζόμαστε. Ναι. Διότι είπα ότι συμφωνώ με όλο σου το σκεπτικό,
και αυτό κάνω και εγώ, αλλά θα ήμουν υποκρίτρια αν έλεγα ότι δεν θα ένιωθα άσχημα. Είναι διαφορετικό το νιώθω άσχημα και είναι διαφορετικό το είναι πρόβλημα. Κάτι εδώ λίγο θα με πονούσε λίγο. Θα στεναχωριόμουν λιγάκι, ρε παιδί μου. Αυτό μέχρι εκεί. Ανθρώπινο είναι αυτό, γιατί δεν ξέρει και πού χτυπάει τον καθένα. Μπορεί να χτυπάει σε κάτι προηγούμενο. Μπορεί να χτυπάει. Το κουστάρω, ξέρω εγώ, και ζηλεύω. Σε αυτό, ρε παιδί στην μου. Παράνοια του. Αλλά ζηλεύω σε ένα επίπεδο φυσιολογικό, όχι σε ένα επίπεδο να ψάχνω κινητά ή να κάνω σκηνές κτλ. Ζηλεύω γιατί θέλω τον άνθρωπό μου αλλά πολύ. Και να ψάχνεις όμως κινητό είναι δυνατόν, είναι βιώσιμο για έναν άνθρωπο να σκέφτεται ότι επειδή δεν βρήκα κάτι. Όχι, το έχει κάνει και το έχει κρύψει. Γιατί αυτό είναι παρανοϊκό. Εμένα το πρόβλημά μου για να το κλείσω είναι ότι ξεκινάει ένα γαϊτανάκι το οποίο δεν τελειώνει. Δεν είναι ενοχλήθηκα σαν γυναίκα, σαν άνθρωπο, σαν άντρα. Με πόνεσε λίγο η καρδούλα μου. Αχ, το πως τον Αλέξανδρο μου κάνει πατ-πατ την καρδούλα και τελείωσε. Ανοίγεις μία πόρτα που δεν κλείνει ούτε με τσιμέντομα μετά. Καταρχάς, είναι σκάρτος ό,τι και να κάνει ο άλλος με αυτή τη λογική. Γιατί τι κάθεσαι και το ψάχνεις, αφού είτε θα βρεις κάτι, άρα είναι μαλάκας, είτε δεν θα βρεις κάτι, άρα στο έχει κάνει και αλλά στο κρύβει, ναι. Άρα τζάμπα κάθεσαι και κάνεις και αυτή την ιστορία, δηλαδή. Τζάμπα χάνεις τον χρόνο σου. Συγγνώμη. Όχι, να σου πω κάτι. Αλλά έπρεπε να υποθούν κάποια πράγματα. Και επίσης, δεν βάλαμε στην εξίσωση, δεν ξέρουμε την κοπέλα τι ηλικία είναι και τη φάση. Δεν έχει. Όχι, μπορεί και εμείς πριν 10 χρόνια. Είσαι στην πρώτη μας σχέση, στη δεύτερη, αν δεν είχες κάποιες εμπειρίες, αν δεν είχες ψηθεί λίγο στο κομμάτι της εμπιστοσύνης, ναι, να σου γράφουν τα ίδια πράγματα πολύ χειρότερα ή πολύ καλύτερα. Ναι, εντάξει. Γιατί μπορεί στα 40 να πετύχεις ένα ζευγάρι που σου λέει στα αρχίδια μου, εμένα με νοιάζει ότι γυρνάει στο σπίτι το βράδυ. Άλλο okay. Αυτό. Μπορεί να έχει την εμπειρία των 20 χρόνων σχέση και να τα βλέπει αλλιώς. Ναι. Και εσύ που τώρα τον γνώρισες, τώρα τον αγάπησες, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Παράδειγμα. Okay, δεν ξέρουμε. Fair. Με τούτα και με εκείνα, Χριστέ μου, τι δικαστήριο ήταν αυτό. Αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο. Τι λέω. Τι έχει πάθει σήμερα. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι. Όσο σε εμάς θέλετε πράγματα που δεν μπορείτε να τα πείτε πουθενά, γιατί μπορεί το κινητό σας να παρακολουθεί. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών μπορείτε να βρείτε όμως όλα μας τα social media για να παρακολουθείτε εμάς νόμιμα. Και φυσικά μην ξεχάσετε να γράψετε ένα σχόλιο για όλα αυτά που είπαμε. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι πάνω στις ιστορίες που υπόθηκαν, την απόπεσή σας, οτιδήποτε. Κάτι για το μακρύ σας, το κοντό σας. Τη ΔΕΗ, το ρεύμα. Τη ΔΕΗ, το ρεύμα, τον ΕΦΚΑ. Ισχύει η ΔΕΗ και το ρεύμα είναι διαφορετικά πράγματα. Α, ναι. Άντε, γεια.